Το είπες και το έκανες. Ο πατέρας σου μου κατέστρεψε τη μισή ζωή και τώρα εσύ την υπόλοιπη. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Στο απόψινό γκαλά φιλοξενώ μία γυναίκα που πραγματικά τη θαυμάζω. Γνωριστήκαμε σήμερα, έτσι από κοντά. Έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο αρκετές φορές. Είναι μία γυναίκα που πολύ σπάνια δίνει συνεντεύξεις. Εξαιρετική ηθοποιός, γοητευτική γυναίκα. Και αν χαρακτήριζα έτσι τη ζωή της, θα έλεγα μια ζωή γεμάτη ανατροπές, τίτλους και διακρίσεις. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο που της αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχουμε θέα την Ακρόπολη, το Λυκαβητό. Και αυτό είναι και το όνειρό της. Ένα σπίτι κάτω από την Ακρόπολη ή ένα σπίτι δίπλα στη θάλασσα. Οπότε καλωσορίζω την Κατερίνα Διδασκάλου. Καλώς σε βρίσκω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα, πραγματικά. Γιατί το θεωρώ μεγάλη έτσι τιμή. Και επίσης ξέρω ότι ο χρόνος σου, ειδικά αυτή την εποχή, είναι τόσο πολύτιμος και τόσο μοιρασμένος, που... Καταρχήν, σε ευχαριστώ εγώ πολύ που με καλείς στο σπίτι σου, γιατί είναι κάτι σαν το σπίτι σου αυτή η εκπομπή. Έτσι, τόσα χρόνια πια. Ναι. Το σπίτι κοντά στην Ακρόπολη το πήρα τελικά. Ναι. Και, πρέπει, και έτσι θα συγκρίνω τη θέα του σήμερα με, με τις δικής μου ταράτσες. Σε ευχαριστώ λοιπόν που είμαι εδώ και όσο για, για το χρόνο που τελευταία αυτό είναι που ακούμε, αχ πόσο λίγο χρόνο ναι. Έχω και αυτό είναι πολύ, εγώ το θεωρώ πολύ καλή τύχη. Και αυτό λέω και στους συναδέλφους ναι. ότι είμαστε τυχεροί. Τόσο τυχεροί, αυτοί που δουλεύουμε και έτσι και παραπονιόμαστε για τον χρόνο, σε αυτή τη δουλειά που για μένα τουλάχιστον είναι το όνειρο των 17 μου χρόνων. Με το αστήρευτο ταλέντο και την έντονη προσωπικότητά της, κατάφερε να περάσει τα σύνορα της πατρίδας μας και να κάνει μια λαμπρή καριέρα στο εξωτερικό. Αερινή, αισθησιακή, με βλέμμα βαθύ και βελούδινη φωνή, η Κατερίνα Διδασκάλου είναι μία από τις πιο γοητευτικές και ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της. Στηρίζεται πάνω σε μία πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Εκτός ότι είναι μία πολύ όμορφη γυναίκα, εκτός ότι είναι πολύ ταλαντούχα, έχει μία βάση τεχνική. Δεν σταματάει ποτέ να δουλεύει για να καλυτερεύει τα εκφραστικά της μέσα. Στην εφηβεία της αποφάσισε να παρακολουθήσει τα πρώτα μαθήματα υποκριτικής στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, παράλληλα με τις σπουδές της στη Φιλοσοφική, κυνηγώντας έτσι το όνειρό της. Μια υποτροφή από το Ίδρυμα Ωνάση της δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει τα φτερά της και να βρεθεί στη Νέα Υόρκη, όπου παρέμεινε 10 ολόκληρα χρόνια. Ξεκινώντας από το μηδέν, βρίσκεται στο πλευρό σημαντικών ανθρώπων του θεάτρου όπως η Μπέργκοφ, Χάγκεν και Φόρμαν. Η Λυσσασμένη Γάτα, οι Δούλες καθώς και αρχαίες τραγωδίες είναι ορισμένες από τις δουλειές της που ξεχώρισαν. Σε προσωπικό επίπεδο, γνωρίζει τον πρώτο της σύζυγο και αποκτά μαζί του δύο κόρες. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, η μοναδική φυσιογνωμία και οι υποκριτικές της ικανότητες προσέλκυσαν αμέσως το ενδιαφέρον των ανθρώπων του θεάματος. Γίνεται η αγαπημένη του κοινού, τα φλάς πέφτουν πάνω της και ένας μεγάλος έρωτας εισβάλλει στη ζωή της. Βιώνει μια σχέση δυνατή, μέσα από την οποία φέρνει στον κόσμο το τρίτο της παιδί Διόνυσο. Ήταν σαν παιχνίδι, αλλά... Πού να σου το εξηγήσω. Τώρα αγαπιόμαστε. Τα χρόνια που ακολουθούν, η Κατερίνα ισορροπεί ανάμεσα στην καριέρα και τη μητρότητα. Μεταμορφώνεται σε μοιραία γυναίκα, παίζοντας σε αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές όπως Αθήνα Θεσσαλονίκη, Έρωτας, Άγγιγμα Ψυχής. Φέτος πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, Τέσσερις. Δεν έχω να μιλήσω και με κανέναν. Η σχέση μας ήταν τόσο ιδιαίτερη που την είχαμε μόνο οι δυο μας. Και ο θείος μου την ήξερε. Ναι, αλλά πολύ μετά. Ποτέ δεν με συμπάθησε και με το δίκιο του δηλαδή. Θεατρικά ενσαρκώνει ρόλους πρόκληση, ρόλους που αγαπά και την εξελίσσουν ως ηθοποιό και άνθρωπο. Σιραέλ είναι quasi métaphysique. On peut enfin croire.
Ηθοποιός, μητέρα, μα πάνω απ' όλα είναι η γυναίκα που φροντίζει πάντα την εικόνα της. Είναι η γυναίκα που ξέρει τι θέλει. Ό,τι αλλαγή κάνουμε, έχουμε επικοινωνία με την Κατερίνα. Και πραγματικά δεν φεύγουμε ποτέ από τον τύπο της. Δηλαδή, δεν θα δούμε την Κατερίνα με ακραία μαλλιά. Δηλαδή, δεν την έχετε δει κατάξαθη, δεν την έχετε δει με μαλλιά μαύρα. Πάντα κάνει τα χρώματα αυτά που ταιριάζουν στον τύπο της και στο πρόσωπό της. Με εξαιρετικές σωματικές αναλογίες, φορά πάντα ρούχα που αναδεικνύουν το κορμί της. Χρειάζεται ρούχα που αποπνέουν δυναμισμό. Είναι γυναίκα της ποιότητας, οπότε χρειάζεται ρούχα ποιότητας με άψογο tailoring. Και την αγαπάνε τα υπέροχα μεταξωτά υφάσματα. Λατρεύουν το κορμί της, λατρεύουν λέει, να το αγκαλιάζουν. Τα ντραπέ, τα velvet. Και μου έλεγε μάλιστα ότι στο φεστιβάλ της Δαμασκού ότι η Κατρίνη Ντενέβ την είχε πλησιάσει και της είχε μιλήσει με καλοκαιευτικά λόγια για ένα mauve velvet φόρεμα που φορούσε. Και ήταν ενθουσιασμένη. Είναι χαρά κάθε δημιουργού να δίνει ένα τέτοιο, όχι απλά κορμί, μια τέτοια προσωπικότητα. Γιατί η Κατερίνα δεν είναι μόνο ένα κορμί, είναι ένα σύνολο. Πραγματικά είσαι πολύ ωραία η γυναίκα. Σε ευχαριστώ. Αυτά νομίζω ότι είναι πράγματα που σου δίνουν έτσι και ρόλους, ξέρεις. Γοητευτικής γυναίκας, μοιραίας, όμορφης, χαλαρή. Ναι, βέβαια η μαμά μου φαίνεται πάλι την ερωμένη θα κάνεις, ρε παιδί μου. Γιατί νομίζεις καθόλου. Εγώ βλέπω το 4. Είμαι... Και είδες προηγουμένως ερώτησα 4 ή 4, μου λες 4 είναι. Κοίταξε, ο Χριστόφορος το συνέλαβε σαν τα 4 αδέλφια. Εγώ το είχα δει, ας πούμε. Τα 4 αδέλφια. Ναι, ναι. Και εγώ έτσι το 4 μου ερχόταν πιο. Αλλά. Τα 4 αδέλφια, οι 4 αδελφοί, επειδή είναι αγόρια και οι 4 ιστορίες προφανώς. Κάτι, ναι, παράλληλες και αυτά. Ναι, οι 4 εποχές. Ναι. Και αυτό είναι πολύ γλυκό που νομίζω το, έτσι όπως το συνέλαβε. Ο Χριστόφορος, ότι κάθε αδελφός αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό, μια έτσι, εποχή και ένα διαφορετικό τύπο, ναι, άντρα. Ποιος αρέσει και... από όλους? Αχ, και οι 4 όχι σαν... Εννοείς σαν όλοι. Ναι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι έχει φτιάξει και... Για όλα τα γούστα, εγώ νομίζω και... ότι... Ναι, τα έχει όλα και συμφέρει. Όχι, πραγματικά τώρα, μιλώντας πολύ σοβαρά, πιστεύω ότι ο Χριστόφορος είναι ένα πολύ εργατικό παιδί. Είναι. Πολύ. Και έχει φοβερό ταλέντο. Πολύ εργατικό. Έχει ταλέντο, αλλά ξέρεις, το ταλέντο είναι ένα χάρισμα. Το έχεις ή δεν το έχεις. Αυτό όμως το ταλέντο για να βγει θέλει στρώσιμο 10 ώρες την ημέρα. Uh-huh. Έτσι είναι. Και όταν έχεις και γύρισμα και μοντάζ και αυτό είναι 20 ώρες την ημέρα. Λοιπόν, ομολογώ ότι αυτό το βλέπω και πριν έτσι έρθουμε σε επαφή για να δουλέψουμε μαζί, ναι, ίσως είχα, ναι, το θεωρούσαν ίσως ένα κακομαθημένο παιδί. Αγόρι, ναι, ναι. Ένα κακομαθημένο αγόρι που... Και δεν είναι καθόλου... Του το είπα κιόλας, ξέρεις, ναι, βεβαίως. Και μάλλον. Αν ήθελες να περιγράψεις την Κατερίνα Διδασκάλου, πώς θα την περιέγραφες? Πάθος. Έρωτας. Γυναίκα που άγεται και φέρεται από τον έρωτα, το πάθος για ζωή, τα συναισθήματα. Εγώ βέβαια την Κατερίνα την έχω πολύ συνδυασμένη με το ρόλο που κάνει, που είναι της Αλεξάνδρας, που βέβαια σαν άνθρωπος η Κατερίνα δεν είναι η Αλεξάνδρα. Αλλά πολλές φορές οι θεατές ταυτίζονται με τους ηθοποιούς που βλέπουν, με τους ρόλους που παίζουν. Η Κατερίνα είναι μια, πέρα από ότι είναι μια πολύ όμορφη και πολύ γοητευτική γυναίκα, είναι μια πολύ έξυπνη γυναίκα. Έξυπνη, καλλιεργημένη, πολύ σημαντικό. Έχει ταξιδέψει πολύ, έχει ζήσει στο εξωτερικό, πολύ σημαντικό επίσης για έναν ηθοποιό. Δηλαδή έχει εικόνες, έχει εμπειρίες, έχει όλο το πακέτο που μια γυναίκα πρέπει να έχει για να αρέσει και σε έναν άντρα. Αν τη γνωρίσεις, είναι μια γυναίκα η οποία ξέρει τι είναι αυτό που θέλει, ξέρει πώς να χειρίζεται τις καταστάσεις και τις χειρίζεται με ένα πολύ σωστό τρόπο. Είναι πολύ αυθόρμητη, είναι πολύ συναισθηματική πολλές φορές, είναι άψογη επαγγελματίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό δεδομένο ότι δουλεύουμε μαζί. Ο πατέρας σου μου κατέστρεψε τη μισή ζωή και τώρα εσύ την υπόλοιπη. Σε ευχαριστώ. Δεν ξέρει κανένας για μένα και τη ζωή. Τι είναι αυτό που τη χαρακτηρίζει? Ο επαγγελματισμός της. Δηλαδή, έχουμε κάνει γυρίσματα και δύσκολα γυρίσματα και είναι εκεί, στρατιώτης.
ξέρει ακριβώς τι να κάνει, πώς να το κάνει, δεν ταλαιπωρεί τους ανθρώπους, πολύ σημαντικό. Και νομίζω κιόλας και στο ρόλο της Αλεξάνδρας που κάνει, έχει βάλει πολλά στοιχεία και την έχει κάνει τρομερά ενδιαφέρουσα και στο μέλλον θα αποδειχτεί κιόλας, γιατί ακόμα δεν έχουν φανεί κάποια πράγματα. Έχει δύο υπέροχες κόρες και ένα καταπληκτικό γιο. Είναι μια γυναίκα που δεν φαντάζεσαι ότι αυτή η γυναίκα έχει οικογένεια, έχει παιδιά, έχει όλη την κανονική ζωή που έχει ένας άνθρωπος, γιατί επειδή είναι τόσο όμορφη, τόσο εντυπωσιακή, υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, ο ρόλος της μητέρας, ο ρόλος της νοικοκυράς αν θέλεις, τρέχει πάνω κάτω, έχει τις παραστάσεις, έχει τα γυρίσματα, έχει το σπίτι της, έχει τα ταξίδια, έχει τα πάντα. Ο Χριστόφορος είναι ένα καθόλου αλαζονικό πλάσμα. Πολύ εργατικό. Βλέπω και λίγο έτσι τροπαλό, ας πούμε. Δηλαδή έχει ένα... Ναι, είναι πολύ γλυκός, ναι, είναι πολύ είναι. Έτσι ερωτικό. Ναι, είναι ερωτικός. Ερωτικός. Στη δουλειά. Γιατί στη δουλειά... ναι, μας χρειάζεται να υπάρχει το ερωτικό στοιχείο. Βέβαια χρειάζεται. Βρίσκω εννοείται. Ότι χρειάζεται. Εννοείται. Είτε μεταξύ, τη μου αρέσει ο ρόλος σου. Σ' αρέσει. ναι, κοίταξε να δεις. Είναι πολλές γυναίκες που το θεωρούν, εντάξει, είναι το τρίτο πρόσωπο, έτσι, ναι. Είναι η γυναίκα που... Ναι, θα μπορούσαν να σε μισούν, ας πούμε, κάποιες γυναίκες, ότι, ξέρεις, είναι, γιατί ταυτίζονται και λίγο οι ρόλοι. Βεβαίως, και πολύ καλά κάνουν, λίγο, μερικές ναι. φορές σου λέει, εντάξει, γιατί είναι κάνει την παράλληλη ζωή. Μπαίνουμε, ναι, ναι, ναι. Λίγο ακόμα δεν μπορείς να μείνεις. Όχι. Θα ξανάρθεις, δεν θα ξανάρθεις. Θα προτιμούσα όχι. Θα γυρίσω πίσω στη Νέα Υόρκη. Δεν θες να φύγεις. Και εσύ δεν ήθελες να ζήσεις, αλλά έζησες. Η κόρη είναι του μπαμπά του Χριστόφορου στο έργο. Κοίταξε να δεις, ακόμα δεν το ξέρουμε. Όχι. Γιατί αυτή, όπως θα έχεις δει, ήταν ένα κακό κορίτσι. Ναι. Οπότε είναι σίγουρο ότι είναι, την ναι. έχει γεμίσει. Είναι δικό της, αλλά δεν ξέρει. Εμένα πώς του πάει ότι είναι του αδερφού του. Του προχωράω λίγο πιο πολύ από τον Χριστόφορο. Το ακούω. Αν το... Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αν το ακούσει ο Χριστόφορος, μπορεί και να το κάνει. Όχι, δεν ξέρουμε. Ναι. Αλλά κοίταξε να δεις. Εγώ νομίζω ότι ο Χριστόφορος πάει πολύ πιο βαθιά. Ναι. Δεν στέκεται δηλαδή στην επιφάνεια του πράγματος. Δηλαδή, άλλωστε και όταν αυτή απαντάει, όταν της λένε... Γιατί έχεις μείνει με αυτόν τον άνθρωπο τόσα χρόνια χωρίς να έχεις δικαίωμα να βγεις μια βόλτα, βρε αδερφέ, ναι. μαζί του. Και αυτή λέει, τον αγάπησα έτσι όπως αυτός ήθελε να τον αγαπήσω. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ξέρεις, στη ζωή μας συμβαίνει συνήθως και λέμε, μα τον λάτρεψα αυτόν τον άνθρωπο. Και όταν μιλάει αυτός για τη δική μας λατρεία, λέει, μα εγώ δεν ζήτησα τέτοιο πράγμα, εγώ ζητούσα... Uh-huh. Έρωτες στη δικιά σου ζωή, φαντάζομαι υπήρξαν, έτσι και έντονοι. Ναι, μα ξέρεις, ζούμε μέσα από ερωτική σχέση με τα πράγματα. Έτσι, εγώ ακριβώς. Έτσι νομίζω. Και όσο και αν ακούγεται κλισέ, είναι μια αλήθεια, τουλάχιστον στη δική μου ζωή, έτσι όπως σε κοιτάζω στα μάτια και στο λέω. Και φαίνεται. Και φαίνεται και στη δουλειά. Όταν έχεις ερωτική σχέση, με τα πράγματα, όταν αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις. Και για να ξαναγυρίσω στο Χριστόφορο, ο Χριστόφορος έχει πολύ έτσι ερωτική σχέση με αυτό που κάνει. Δεν το βρίσκεις λίγο παράξενο δηλαδή? Ενδιαφέρον το βρίσκω. Και δεν σε κάνει να νιώθεις τύψεις απέναντι στην οικογένειά σου? Για ποιο λόγο θα έπρεπε να νιώθω τύψεις? Ποιο ακριβώς είναι το λάθος που κάνω? Ούτε απέναντι στη μητέρα σου? Κοίτα. Ο καθένας έχει την άποψή του για σένα και εγώ τη δική μου. Πού είναι? Δεν είσαι τόσο κακιά όσο φανταζόμουν. Ηλίθια είμαι. Κατά τη γνώμη μου, μια γυναίκα που αποφασίζει να μείνει ερωμένη για 22 χρόνια, κάθε άλλο παρά ηλίθια είναι. Υπήρξαν ρόλοι έτσι που σε προβλημάτισαν, σε προχώρησαν, σε άλλαξαν. Όλοι οι ρόλοι με προχωράνε. Ναι. Βεβαίως. Και γιατί, ξέρεις, τηρουμένων των αναλογιών, για μια μάνα είναι τα παιδιά. Είμαι λοιπόν μαμά, μάνα, μητέρα και είμαι και ηθοποιός. Οι ρόλοι είναι, τους παίρνεις και τους μεγαλώνεις. Είναι λοιπόν τηρουμένων των αναλογιών το παιδί του ηθοποιού, κάθε ρόλος.
Ναι, βέβαια, υπάρχουν και αρνητικοί ρόλοι. Με τους οποίους έλεγα, πόσο δυσάρεστη γυναίκα είναι αυτή. Μα πώς είναι δυνατόν να τον κυνηγάει έτσι. Αλλά, ξέρεις, αυτό σου σε ανοίγει. Ζεις μια άλλη ζωή καινούρια μέσα από αυτό το ρόλο, μιας άλλης γυναίκας. Έχω βέβαια να πω ότι η μεγάλη μου δύναμη είναι οι γυναίκες. Τα καλύτερα τα έχω ακούσει από γυναίκες. Για το συγκεκριμένο ρόλο μιλάμε, για ένα μεγάλο έρωτα. Θα μπορούσε στη ζωή σου να είσαι η αντίστοιχη έτσι γυναίκα? Όχι. Ποτέ. Γιατί δεν θα μπορούσα, δεν ξέρω. Σαν ιδιοσυγκρασία εγώ δεν... Είμαι και αρκετά εξωστρεφής σαν άτομο. Δηλαδή θα το έλεγα. 22 χρόνια. Ποτέ! Θα τρελαινώσουμε. Ποτέ! Θα τρελαινώσουμε. Ναι, δεν γίνεται. Ναι. Δεν θα μπορούσα. Συνήθως μετά από ένα πρώτο γάμο. Ναι. Μας πιάνει κάτι να μην ξαναμπούμε σε διαδικασία δεύτερου. Παρ' όλα αυτά, τι ξανακάνουμε εμείς. Ναι, κοίταξε να δεις. Με τον πατέρα του τρίτου μου παιδιού, τον δεύτερο μπαμπά, ερωτεύτηκα πάρα πολύ. Κεραυνοβόλα. Πάρα πολύ. Και πιο όρημα, εγώ νομίζω ότι. Κεραυνοβόλα, όχι. Α, όχι. Σταδιακά. Τον ήξερες από πριν. Με φωτογράφιζε. Σε ένα. Ναι. Φωτογράφωσε. Αλλά δεν ήταν έρωτας από την πρώτη στιγμή. Όχι. Αλλά ήταν έτσι. Με πλησίασε. Επέμεινε πολύ γιατί. Φέρθηκε εξαιρετικά στα δυο μου παιδιά, τα πρώτα, τα κορίτσια. Τι ωραία. Βέβαια, εξαιρετικά. Τα μεγάλωσε αυτά τα παιδιά. Ναι. Βεβαίως. Και τον λατρεύουνε βέβαια οι κόρες. Εννοείται. Ναι, ναι. Έτσι είναι πολύ... με το Γιάννη έχουμε επίσης ένα υπέροχο γιο που μας δένει. Και πραγματικά χαίρομαι όταν ακούω πώς πάει καλά στη δουλειά. Γιατί είναι και εξαιρετικός στη δουλειά του, ένας πολύ καλός φωτογράφος. Και ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μένουν τα καλά τα πράγματα. Καλά πράγμα. Να θυμόμαστε τα καλά και να προχωράμε. Ξέρεις γιατί νιώθω τυχερή επίσης? Γιατί γίνομαι πιο ανεκτική με τους ανθρώπους μεγαλώνοντας. Γίνεσαι. Ναι. Δεν γίνομαι στρίντζο. Γίνομαι έτσι... πιο ανεκτική με τους ανθρώπους, καταλαβαίνω καλύτερα γιατί ένας μπορεί να μιλήσει απότομα, δικαιολογώ πιο εύκολα τους ανθρώπους. Απιστία δικαιολογίες, Κατερίνα. Ναι. Φαντάζομαι πιο πιτσιρίκα δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Καμία. Ξέρεις, αυτό είναι ένα απιστία, τι εννοώ. Ξέρεις, εντάξει, όλοι μας το έχουμε βιώσει αυτό. Ναι. Και προς τη μια και προς την άλλη κατεύθυνση. Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, όταν επιτρέπεις κάτι στον εαυτό σου, πρέπει να το δέχεσαι και για τον άλλο. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα γίνει. Ναι. Έτσι. Σωστά, ναι. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα γίνει. Απλώς λες ότι αν, επειδή με ρωτάς υποθετικά, ότι αν μάθαινες και ο άλλος σου έλεγε ότι ξέρεις, είναι κάτι που... Ναι. Συνέβη, βρε παιδί μου. Ναι. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μαγευόμαστε και στιγμιαία από έναν άνθρωπο. Ναι. Αλλά τώρα είμαι πολύ ήρεμα, έτσι είμαι καλά. Είσαι καλά. Ναι, είμαι ήρεμα. Είμαι ωραίο πολύ είναι ήρεμα. Αυτό. Ωραίο συνέστημα είναι. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα και είναι, ξέρεις, ένας άνθρωπος που σέβεται το χώρο και το χρόνο του άλλου. Που και αυτό πάλι είναι δύσκολο να γίνει σε μία σχέση. Κοίταξε, εγώ που έχω τρία παιδιά, ας πούμε, πρέπει να το σεβαστεί αυτό. Είναι μία κατάσταση έτσι, συγκεκριμένη έτσι. Το να έχει κάποιος τρία παιδιά. Ναι. Και από πλευράς χρόνου και από πλευράς ψυχοσύνθεσης. Ναι. Και ειδικά όταν ο άλλος είναι ένα νεαρό άτομο, δεν έχει αρχίσει στη ζωή του, δεν έχει παιδιά. Και θέλει μια ιδιαίτερη ικανότητα να μπορεί να το αντιμετωπίσει. Εσύ είσαι, από ό,τι έχουμε συζητήσει, έτσι και αν θες να το πούμε, με έναν άντρα που έχει μια διαφορά ηλικίας από σένα. Ναι. Δεν είχες ένα άγχος στην αρχή? Όχι, άγχος δεν έχω καθόλου. Καθόλου. Τι ωραίο που είναι αυτό. Ναι, γιατί... Δεν έκρυψα τίποτα από την αρχή, καθόλου. Είναι αρχή μου αυτό, άλλωστε. Λέω τα πράγματα όπως έχουν. Τι διαφορετικό, ας πούμε, μπορεί να έχει ένας σύντροφος πιο νέος από εμάς? Κοίταξε, καταρχήν είναι πιο φρέσκια ψυχή, είναι πιο ξεκούραστη ψυχή. Αν και... και εγώ πάλι πιστεύω ότι
Το συζητάμε ίσως πιο πολύ από ότι σε σχέση... Οι άντρες με τις ναι, έτσι, μπράβο. Οπότε, ναι. Τώρα ξέρεις, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα, είναι μια τεράστια συζήτηση. Το πώς ένας νεότερος άνθρωπος με άλλου είδους εμπειρίες πλησιάζει έναν μεγαλύτερό του, ακόμα και όταν είναι ερωτευμένος μαζί του. Είναι μια κατάσταση, νομίζω, που εντάξει, την έχουμε δει να δουλεύει και σε οικογένειες χρόνων. Έτσι, έτσι, έτσι. Με μεγάλες διαφορές μεταξύ των συντρόφων. Βέβαια, συμφωνώ. Θαυμαστές σε έχουν φέρει ποτέ σε δύσκολη θέση από την υπερβολική έτσι αγάπη. Ναι, υπάρχουν θαυμαστές που φτάνουν μέχρι να είναι ενοχλητικό ναι. Το πόσο πολύ επιμένουν. Αλλά όχι, γενικά ο κόσμος που με πλησιάζει είναι έτσι πολύ διακριτικός. Πολύ διακριτικός. Και νομίζω ότι γενικά οι Αθηναίοι ναι. Είναι πολύ σοφιστικές. Δώρα έτσι ακριβά από θαυμαστές έχεις δεχτεί. Έχω δεχτεί, ναι. Και από θαυμαστές πρέπει να σου πω που... Δεν το περίμενε. Δεν τους ήξερα καν. Τι ωραίο που είναι αυτό. Δεν είναι ωραία χειρονομία. Θέλω να πω ότι ναι, δεν υπήρχε δόλος. Ναι, κατάλαβα. Ερωτικός, όπως λένε συνήθως, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κάνεις ένα μεγάλο δώρο σε μια γυναίκα. Ναι, και όχι, μου ήρθε χωρίς να... Τον έχω δει, χωρίς να του έχω πει για αυτού του ανθρώπου, ποτέ. Τι τέλειο, τι σου έκανε δώρο. Ένα ρολόι Bulgari. Έχεις μία τόσο γεμάτη ζωή, και επαγγελματική και προσωπική, που δεν ξέρω αν μας φτάνει ο χρόνος, αλλά εγώ θέλω έτσι σιγά σιγά να ξετυλίξουμε την Κατερίνα, που ξεκινάει στα 17 της, παράλληλα με τη φιλοσοφική, είναι και στο εθνικό, και να πάμε μαζί έτσι σταθμούς της ζωής σου. Στα ακόμη 15 καλύτερα. Που έκανα την πρώτη άσπρα. Πούμε, όχι επαγγελματική, αλλά με το Γαλλικό Ινστιτούτο ανέβαζαν τα μεγάλα παιδιά στις Καλαμάτα, στο παράρτημα του Γαλλικού Ινστιτούτου, την φαλακρή τραγουδίστρια του Ιονέσκο. Μάλιστα. Και με έβαλαν τα μεγάλα παιδιά να κάνω τη Μέρη, την καμαριέρα. Και μου έραψε η μαμά μου εκεί το κοστούμι μου. Εκεί έκανες το κλικ, ας πούμε, εκεί, και λες. Εκεί, νομίζω... Ναι, ξέρεις, στα 15 είσαι ακόμα σε ένα ψάξιμο. Εγώ, ας πούμε, στα 10 μου έλεγα θα γίνω ατομικός επιστήμος, στα 12 ναι. Έλεγα ναι. Στο σχολείο. Ναι, τέτοια πράγματα. Δεν είπα ποτέ θα γίνω ηθοποιός όταν ήμουν μικρούλα, 10 ετών. Όταν έβλεπες ταινίες ελληνικές που όχι, βλέπαμε όχι, τσιρίκες και αυτό. Ποτέ. Ποτέ δεν είπα εγώ θα γίνω ηθοποιός. Απλώς θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι γυρίζοντας σπίτι από ελληνικές ταινίες, όπως το λες. Είχα την αίσθηση, αυτό τώρα μου το έφερε η κουβέντα, ότι ο ήρωας που είχα δει στην ταινία, εντάξει, μ' άρεσαν οι ηρωίδες, αλλά συνήθως τα αγόρια ήταν που με ενδιέφεραν. Κάτι κούρκουλος, κάτι... Έτσι, τέτοια πράγματα, ναι. Και ο κούρκουλος, ο γαλανός. Ο γαλανός. Ναι. Τα αγόρια, λοιπόν, οι ήρωες με ακολουθούσαν κατά κάποιο τρόπο στο σπίτι. Και όταν μετά, ξέρεις, μπαίναμε στη διαδικασία, μας έλεγε η μαμά, ξέρω εγώ, ετοιμαστείτε για ύπνο τώρα. Ναι. Που σημαίνει αλλάζεις ρούχα από τα που φορούσες έξω, φοράς πιζάμες, πλένεις δόντια για να πας για ύπνο. Είχα λοιπόν την αίσθηση ότι ότι με παρακολουθούσε ο ήρωας, βρε παιδί μου. Είναι καταπληκτικό αυτό. Ναι. Ναι, ότι και τα έκανα, ξέρεις, μετά από την ταινία, τα έκανα με έναν άλλο τρόπο. Πιο θεατρινίστικο, ναι, έτσι. Σαν να με έβλεπε κάποιος, σαν να με παρακολουθούσε μια κάμερα. Ότι ναι, είναι αστείο. Χωρίς όμως η ίδια να πω ότι α, ναι. Θέλω να γίνω. Θέλω να γίνω. Η Κατερίνα είναι γεμάτη φωτιά, θα έλεγα, ενεργητικότητα. Είναι τολμηρή, παίρνει ρίσκα. Είναι παλικάρι στη ζωή, δηλαδή είναι ένας γενναίος άνθρωπος, πρέπει να πω. Και πάντα έδειχνε, ξέρετε, την πρωτοπόρα. Έδειχνε το παράδειγμα έτσι, στα αδέρφια της. Μην φανταστείτε ότι ήταν το κορίτσι του δωματίου. Της άρεσε πάρα πολύ η φύση, τα σπορ, ο χορός, το κολύμπι. Πολύ μικρή είχε, έκανε πολλές αταξίες και οδηγούσε όλη την ομάδα, γιατί είμαστε 4 αδέρφια, πρέπει να σας πω. Οπότε ήταν λίγο άτακτη.
αλλά και εμείς την αγαπούσαμε, μας προστάτευε και την προστατεύαμε από τους γονείς και από τους άλλους ανθρώπους. Τη θυμάμαι πάρα πολύ μικρή, μα πραγματικά μικρή, στη Μυτιλίνη όταν ο μπαμπάς μας δούλευε εκεί. Και είχε κόψει το μεψαλίδι τη φούστα της, απλώς για να πειραματιστεί, όπως καταλαβαίνετε, να την κάνει πιο κοντή κτλ. Βέβαια, αυτός ήταν ένας από τους πειραματισμούς της για να κάνει, ας πούμε, ένα καινούριο design στο φόρεμά της. Και μιλάμε, θα ήταν τότε 5 χρονών, κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι θέλει κάτι πάρα πολύ. Θέλει να μέχρι τα βαθιά της γεράματα. Να παίζει στο θέατρο και μάλιστα λέει ότι θα ήθελε και ο τελευταίος της ρόλος, ίσως στην Επίδαυρο, ίσως σε ένα μεγάλο θέατρο, και εκεί να ησυχάσει και εκεί να φύγει. Της το εύχομαι. Όταν ήταν το πρώτο σκέτς έτσι που πήρες μέρος, οι γονείς. Τι είπαν. Ναι. Νομίζω ότι ο πατέρας με κάποιο τρόπο ήταν πάντα έτοιμος. Είχε μια βεβαιότητα ότι αυτό θα κάνω στη ζωή μου. Και στα 17 σου, λοιπόν. Και στα 17, μπαίνεις, ναι, αφού... στο εθνικό. Ναι, τελειώνοντας το Λύκειο, εδώ στην Αθήνα. Μπήκα στο εθνικό παράλληλα με τη φιλοσοφική. Τελείωσα το εθνικό. Και μετά ήθελα... Παρότι είχα τελείωσα μάλιστα το εθνικό, είχα και 2 χρόνια συμβόλαιο ως αριστούχος με το εθνικό. Α, μάλιστα. Δεν έμεινα, γιατί, έκανα... Υπέρβαση πάλι. Ναι, αποφάσισα να φύγω. Ήθελα πάρα πολύ να φύγω όμως. Ναι. Παρότι και η δασκαλή μου, θυμάμαι τότε ο Τάσος ο Λιγνάδης που μου είπε, μα... Μείνε εδώ σε τρία... Είσαι η πρωταγωνίστριά μας εδώ, μείνε. Και είπα, όχι, θέλω να φύγω πάρα πολύ. Να πας πού? Και ήθελα στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα. Άκου τώρα. Το είχα αποφασίσει αυτό. Πώς φανταζόσουν, δηλαδή, τη Νέα Υόρκη? Τη φανταζόμουν, λοιπόν, σαν μια πολύ φρέσκια, καινούρια πόλη, που θα μπορούσε να μου δώσει καινούρια πράγματα για το θέατρο, για το πώς ψάχνεις ένα ρόλο, για το πώς γυμνάζεις το σώμα σου για να είναι έτοιμο για οτιδήποτε. Οι γονείς όταν έφευγες για Νέα Υόρκη και το ανακοίνωσες, η μητέρα μου έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Ο πατέρας μου της έλεγε, τι κάνεις έτσι παιδί μου, για καταναγκαστικά έργα πάει. Ωραίος ο μπαμπάς. Παίρνει υποτροφία και πάει να κάτι, ας πούμε. Φοβότανε. Το Ίδρυμα Ωνάση, εγώ δεν περίμενα θα πάρω την υποτροφία, γιατί ξέρεις, βέβαια είχα ένα άριστα από το εθνικό, ήμουν ήδη στο τρίτο έτος πια της φιλοσοφικής και ήρθε αυτό το δώρο το μεγάλο, η υποτροφία. Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για Νέα Υόρκη, πώς ένιωθες? Κοίταξε, καταρχήν είχα πολύ χαρά. Δεν φοβόσουν καθόλου ότι πας σε μια πόλη που είναι ένα υπερατλαντικό έτσι ταξίδι? Δεν φοβόμουν. Καταρχήν, εγώ τα λατρεύω τα ταξίδια και με το αεροπλάνο έχω τρέλα, πετάω ίδια μικρό αεροπλάνο. Σοβαρά μου. Ναι. Είχα 2 θιούς πιλότους αεροπόρους που είναι φευγάτικοι δυο, του πατέρα αδέλφια. Οπότε εντάξει, εξοικειωμένη. Και εκεί στη Νέα Υόρκη έμαθα να πετάω μικρό αεροπλάνο. Τέλειο. Ναι. Και πάντα λοιπόν μ' άρεσε αυτό, αλλά είχα μια χαρά. Μεγάλη που έφευγα, γιατί έκανα ουσιαστικά αυτό που ένα όνειρο, έτσι. Βέβαια, ένα όνειρο πραγματικότητα. Φτάνεις Νέα Υόρκη. Φτάνω Νέα Υόρκη και αρχίζω το τρέξιμο. Επειδή μετά τα 3 χρόνια τελικά που έκανα σπουδές αντί για 2, και τα 2 μου παιδιά, γιατί τα 2 μου πρώτα κορίτσια ήρθαν στη Νέα Υόρκη. Παντρεύτηκε στη Νέα Υόρκη. Ναι. Εκεί γνώρισες τον πατέρα των 2 πρώτων μου παιδιών, των κοριτσιών μου. Ναι. Ναι, έναν πολύ έτσι ενδιαφέροντα άνθρωπο. Διπλωμάτη. Έλληνας. Λογοτέχνη. Ναι, τον Γιώργο Τοβέη. Μάλιστα. Ναι. Και παράλληλα σπούδασες και παντρεύτηκες και όλα και οικογένεια. Και μπορούσε όλα αυτά να τα υποστηρίξεις και να τα συνδυάσεις. Μπορούσα να τα υποστηρίξω, γιατί είχα βοήθεια.
Υπήρχε μια άνεση, είχα πολύ βοήθεια έτσι, στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, όταν είσαι 22 χρονών, είσαι αθάνατος. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις τα πάντα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. θυμάμαι το μωρό μου νεογέννητο, τη Φλόρα την πρώτη, που την έπαιρνα στο Μάρσιπο με το χιόνι τώρα μισό μέτρο, έτσι. Και κρύο στη Νέα Υόρκη πάρα πολύ. Ο χειμώνας είναι. Πάρα πολύ κρύο. Και την έπαιρνα στο Μάρσιπο και έφευγα. Θυμάμαι, έκανε τόσο κρύο. Σκέψου, ήμουν αλουσμένη και έβγαινα αλουσμένη τώρα εγώ. Αναγία. Ναι, με ένα σκουφί και τα μαλλιά μέχρι τη μέση κάτω. Ναι. Και δεν το ξεχνάω. Σκέψου πόσο κρύο έκανε που κάποια στιγμή κάνω έτσι και τα μαλλιά μου είχαν γίνει κόκαλο. Ναι. Είχαν γίνει κόκαλο από το κρύο που έκανε. Και εγώ ήμουν έξω με το μωρό. Αλλά ξέρεις, σε αυτή την ηλικία. Δεν κρυώνεις, όλα... δεν πεινάς, δεν. Έτσι, τίποτα, ναι. Δεν κουράζεσαι. Με ένα μωρό, θυμάμαι έτσι. Παραδεισένια. Πόσα χρόνια τα πρώτα μου παιδιά. Τελικά πήγα για 2 και έμεινα 10. Θα έλεγα ότι είναι εντυπωσιακή, όχι μόνο με το εξωτερικό τύπο τη βλέπουμε. Εμείς γιατί με κάθε μέρα το έχουμε αποθυμοποιήσει πια αυτό. Εντυπωσιακή με αυτά που λέει σαν μαμά. Δηλαδή σκεφτόμαστε πάρα πολύ διαφορετικά. Είναι μια, νομίζω, νέα μαμά, δηλαδή κι ας είμαι εγώ και 4. Τη νιώθω πολύ νέα, ότι ακόμα μαθαίνει. Αλλά... εντάξει, μπορώ να πω. Είναι μια πολύ ευχάριστη έτσι, παρουσία στο σπίτι. Τώρα τελευταία γιατί δεν τη βλέπω και πάρα πολύ συχνά, οπότε έχουμε μια καλή σχέση. Θέλει να μας λέει, δεν είμαι μόνο μαμά σας, φίλη σας. Μαμά σας και φίλη σας. Δεν είναι τόσο πολύ φίλη μας, γιατί είναι. Δηλαδή, μερικά πράγματα πρέπει να γίνουν έτσι. Της εμπιστευόμαστε τα πάντα, ξέρει τα πάντα για τις ζωές μας. Αγόρια, σχέσεις, φιλίες που έτσι, έχουμε τσακωθεί και αυτά. Αλλά δεν πάει να είναι μαμά. Και το νιώθεις, γιατί μαμά, όταν πούμε, το κινητό μου χτυπάει και είναι η μαμά, κάτι έχει γίνει, κάτι πρέπει να κάνω. Αλλά όχι, την εμπιστεύομαι, ξέρει τα πάντα για μένα. Είναι μια γυναίκα που της αξίζουν αυτά που θέλει και τα καταφέρνει πολύ καλά έτσι όπως τα πάει μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι θα πραγματοποιηθούν όλες οι ευχές της. Αυτό έτσι εύχομαι, να πραγματοποιηθούν οι ευχές της. Η γέννηση των κοριτσιών, σημαντικές στιγμές. Πολύ. Σε προσωπικό επίπεδο. Πολύ σημαντικές. Καλλιτεχνικά στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Ποιες θεωρείς έτσι... Καταρχήν μου έδωσε το μεγάλο προσόν να μπορώ να παίξω στα αγγλικά. Έκανα δηλαδή θέατρο στα αγγλικά. Δύσκολο. Στην αρχή ήταν πολύ, πολύ δύσκολο. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι δεν χαρίζεται τίποτα σε κανένα τελικά. Δηλαδή θέλει πολλή δουλειά. Θέλει δουλειά. Αγάπη, ναι, θέλει πείσμα. Πολύ. Ναι. Όχι, εγώ νιώθω ότι στη ζωή μας χαρίζονται πράγματα, τα οποία όμως πρέπει να τα κρατήσουμε και θέλουμε. Βεβαίως. Θέλει πολλή δουλειά. Δηλαδή, και είπα τότε, μου θυμάμαι που μου έκαναν και πρόταση να κάνω θέατρο και στα ελληνικά και τους είπα, παιδιά, είναι πολύ μεγάλη μου έτσι, τιμή αυτό όμως. Εδώ ήρθα για να μάθω να παίζω στα αγγλικά. Αλλιώς δεν καθόμουν στην Ελλάδα. Ναι, σωστό. Έτσι δεν είναι. Ξέρω ότι συμμετέχεις και σε διάφορες έτσι, επιτροπές στο εξωτερικό. Που έχουν να κάνουν με κινηματογράφο, Ναι, Κριτική Επιτροπή και κατά καιρούς είμαι σε ξένα φεστιβάλ, το οποίο όμως μου το έφεραν οι ξένες ταινίες τις οποίες έκανα αυτά τα χρόνια. Οι ηθοποιοί στη Νέα Υόρκη είναι πιο χαλαροί από τους δικούς μας, τους περισσότερους δικούς μας. Εγώ ένα πράγμα ενώ σαν άνθρωποι, ξέρεις, πιο προσιτή, πιο... Γιατί πολλές φορές, ξέρεις τι... Στην Ελλάδα, ας πούμε, βλέπουμε κάποιους ηθοποιούς χωρίς έτσι ιδιαίτερη καριέρα και κάνουν ένα σύριαλ στην τηλεόραση, μία επιτυχία και κάπου έτσι χάνουν λίγο το. Ναι, κοίταξε να δεις, αυτά νομίζω εγώ ότι είναι παιδιά
θέλει να αισθάνεσαι πολύ στέρεος μέσα σου για να μην τα κάνεις αυτά. Mm-hmm. Όσο πιο στέρεος νιώθεις, τόσο λιγότερο είσαι, τα κάνεις. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός πλέον ζωντανού μύθου, ναι, του Peter O'Toole, ναι, ο οποίος ερχόταν και έπαιρνε σκηνές μαζί μας με τα 20χρονα, γιατί έκανε τον Πυγμαλίωνα τότε με την Amanda Plummer στο Broadway. Και ερχόταν και έπαιρνε σκηνές με εμάς που είμαστε 20χρονα παιδιά. Ναι. Για να κρατιέται φρέσκος. Και πολλοί άλλοι πρωταγωνιστές του Broadway που μπορεί εδώ να μην είναι πολύ γνωστοί στην Ελλάδα, αλλά είναι κορυφαίες. Έτσι, ναι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που κάναμε μία. Τέλος πάντων, του έδωσε η Ούτα Χάγκεν μαζί μου μια σκηνή. Uh-huh. Εγώ όταν έμαθα ότι θα είναι ο Peter O'Toole, ίδρωσα προκαταβολικά. Ήμουνα στη. Εννοείται ότι όταν προκαθορίστηκε η ώρα της πρόβας, εγώ ήμουν μια ώρα πριν. Ναι, ναι, εννοείται. Σε πληροφορώ ότι αυτός ο άνθρωπος ήρθε ένα τέταρτο νωρίτερα και μου είπε: μου επιτρέπεις ένα τσιγάρο και έναν καφέ πριν αρχίσουμε πρόβα? Δεν το ξεχνάω αυτό στη ζωή μου ποτέ. Ξέρω ότι έχεις γνωρίσει και τη Φανή Αρντάν, που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Η Φανή Αρντάν είναι μια υπέροχη γυναίκα, που εγώ τη θυμάμαι στο Vivement Dimanche του Truffaut, να κάνει αυτή την περίφημη βόλτα στο πεζοδρόμιο με αυτές τις υπέροχες γάμπες που βλέπουμε στην αρχή της ταινίας. Η οποία είναι πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος. Ήρθε στην πρεμιέρα του Ρομέρ στο Παρίσι και δεν θα ξεχάσω ποτέ έτσι πώς εκεί που καθόμουν ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε τώρα αυτή η πανέμορφη γυναίκα. Quel beauté! Τι όμορφη, ε! Ναι, τι ομορφιά, και της λέω, μα ποιος μιλάει. Μεγαλόψυχοι οι άνθρωποι που είναι, ξέρεις, δεν έχουν αυτή την... Ναι, εγώ νομίζω ότι, ναι, μα η Φανή Αρντάν τώρα... Τι να ζηλέψεις αυτή τη ζωή. Τι λες, παιδί μου, εσύ είσαι κούκλα. Τα κορμιά και τα μαχαίρια, άντε κάποτε αλλάζουν χέρια. Αγαπημένο μου τραγούδι ποιο είναι? Είναι του Κραουνάκη από Λατρεμένος, το... Υπέροχος. Μου αρέσει πολύ. Υπέροχος, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έχει φτιάξει εξαιρετικά τραγούδια. Δηλαδή... Τα κορμιά και τα μαχαίρια της Αρβανιτάκη. Τέλειο. Τραγουδάς. Ναι. Τραγουδάς. Αλλά δεν ξέρω να διαβάζω. Το λέω να σου πω γιατί. Θα κάνω μια ταινία όπου θα παίξω μια λαϊκή τραγουδίστρια. Αλήθεια. Ναι, ναι. Λαϊκή εσύ. Λαϊκή εγώ. Ξέρεις, λίγο κόντρα ρόλος. Ή όχι. Είναι. Είναι. Όπως το βλέπω εγώ σαν... Μια λαϊκή τραγουδίστρια δεν είναι απαραίτητα μια λαϊκή τύπισσα. Είναι μια λαϊκή φωνή. Ναι. Δηλαδή, αν... Όχι, εννοώ σε συμπεριφορά. Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Κατάλαβες, ναι, τι, ναι, ναι, θέλω να πω. Όχι, και για μένα είναι, μια, είναι, ναι, ένα πολύ... Ομολογώ τώρα πέρα από τα... Ναι. Ότι είναι, ναι, μια πολύ ωραία πρόκληση. Και... Σ' αρέσει έτσι να κάνεις την ανατροπή μέσα από ρόλους. Δηλαδή... Και στη ζωή μου, εγώ έχω αρχίσει και στην καριέρα μου και στη ζωή μου τρεις φορές από την αρχή. Δηλαδή, πες μου έτσι είμαι... Κοίταξε, άφησα έτοιμα πράγματα εδώ μετά το Εθνικό. Έφυγα για Νέα Υόρκη, ναι, όπου εκεί μετά από μια δεκαετία άφησα πάλι ό,τι είχα τέλος πάντων φτιάξει, θα στήσει και ξανά ήρθα εδώ. Γιατί ήθελα, όσο πολύ ήθελα να φύγω τότε, στα 20 μου, τόσο, άλλο τόσο ήθελα στα 30 πλέον στη Νέα Υόρκη, με διαμορφωμένη μια συγκεκριμένη αισθητική και έχοντας κάνει... Και ένα στάτους κοινωνικό, γιατί τότε, ναι, ήταν διπλωμάτης, ναι, ο πρώτος, ναι, σύζυγος. Άλλο τόσο λοιπόν ήθελα να γυρίσω. Μου έλειπε, ξέρεις τι, η γλώσσα μας. Ήθελα να παίξω πάλι στα ελληνικά. Πες μου μια συμβουλή που κουβάλησες από πιτσιρίκα σε όλα τα χρόνια της ζωής σου και αυτή ίσως ήταν από τη μαμά ή από τον μπαμπά. Ναι. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ και στους δυο, θα μου επιτρέψεις, ναι, γιατί είναι και οι δυο πολύ καθοριστικά άτομα στη ζωή μας. Η μάνα μου, λοιπόν, μου έχει δώσει την καλύτερη ευχή, η οποία είναι η εξής, στα 15 μου. Σου εύχομαι να έχεις τόσο ενδιαφέρουσα ζωή, που να μην ασχολείσαι ποτέ με τις ζωές των άλλων. Τι ωραίο. Εκτός αν είναι για να βοηθήσεις. Αυτό μου είπε σαν ευχή η μάνα, στην εφηβεία μου.
Ο πατέρας, ανηφορίζοντας τα βουνά, όταν μας έβγαινε η γλώσσα έξω, γύριζε, σταματούσαμε για λίγο και μας έλεγε «Κοιτάξτε τώρα, να απολαύσετε τη θέα, αναπνεύστε και δείτε πώς η νομοτέλεια της φύσης σας ανταμείβει για τον κόπο που κάνατε, που ανηφορήσατε. Να θυμάστε ότι κάθε ανήφορος σας οδηγεί κάπου». Είναι μια πατρίδα που θα γίνει ξενιδιά. Τα παιδιά πώς αντιμετωπίζουν έτσι τη δημοσιότητα της μαμάς? Κοίταξε, έχω ακούσει πολύ σκληρά πράγματα από τα παιδιά. Ναι. Κατά καιρούς, ναι, βεβαίως. Τα οποία είναι πολύ γιωτικά, μια χαρά, σε προσγειώνουν και έτσι έρχεσαι στα ίσια σου και καταλαβαίνεις ότι, πώς, τη ματαιοδοξία των πραγμάτων. Ναι. Και ότι είναι και αυτό μια δουλειά που απλώς είναι πολύ εκτεθειμένη. Η Μαρκέλα, ας πούμε, μου έχει πει την εκπληκτική ατάκα του «Ποια νομίζεις πως είσαι, επειδή σου στέλνουν λουλούδια και γράμματα?» «Τίποτα, η μάνα μας είσαι, αλλά μη σου πω ένα τίποτα, αλλά είσαι η μάνα». Ναι, ναι. Αυτό στην εφηβεία, ξέρεις, ναι, στα 13 ναι, ξέρουμε, στην αρχή. Αυτά... Ο μικρός. Ο μικρούλης μου... Ο μικρός, ο οποίος πολύ πρόσφατα τον άφησα και με είδε, δεν με είχε δει στην τηλεόραση. Α, ναι. Ναι, 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 ναι. Γιατί? Γιατί, να σου πω γιατί, νομίζω ότι εγώ είμαι η μαμά του, δεν είμαι μια ηθοποιός. Το βλέπουν έτσι. Και, έτσι, πρέπει, έτσι. Ναι, και πρέπει το παιδί να είναι... να μην... Δεν ξέρω. Mm. Και δεν κάνω και κωμωδία, κάτι πολύ απλό, ναι, ελαφρό. Ναι. Κάνω πράγματα... Ναι. Το έχει δει, φαντάζομαι, το 4. Δύο φορές το έχει δει. Α, δεν τον αφήνεις πολύ. Και μου είπε πολύ σοβαρά, όχι, όχι, ομολογώ πως ο μικρός... Τι σου είπε? Είδα αυτή τη καλή είσαι τελικά. Που είναι αυστηρή κριτέ στα παιδιά. Καλή τελικά. Ωραίος ο μικρός. Μου απάντησε, έτσι πολύ σοβαρά, είναι 10 ετών ο Διόνυσος. Είσαι καλή τελικά. Λέω πάλι καλά. Ναι. Αλλά μερικές φορές του βγαίνει έτσι θυμός όταν πάω να φύγω για πρόβα και είναι η ώρα που θα πέσει για ύπνο. Θέλει αγκαλίτσα. Και θέλει να είμαι μαζί του για να διαβάσουμε ιστορίες και αυτά. Και μου λέει ναι, 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 ξέρω, ξέρω. Πας τώρα στη δουλειά πάλι. Πόσες φορές θα τα πείτε πια αυτά? Δεν βαρεθήκατε να τα λέτε? Μοναξιά όλα αυτά τα χρόνια. Λένε καμιά φορά ότι, ξέρεις, όσο ανεβαίνεις επαγγελματικά, βιώνεις και λίγο πιο έντονα τη μοναξιά. Ισχύει αυτό για σένα? Όχι, όχι. Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα στη ζωή των ανθρώπων, η μοναξιά. Δεν αισθάνθηκα ποτέ μόνη μου, νομίζω, γιατί δεν θέλω να είμαι μόνη μου. Άλλωστε, μια ζωή, ξέρεις, ζω με τρία παιδιά. Ναι. Μια ζωή θυμάμαι κάποιον να με φωνάζει μαμά. Εκτός από μαμά, υπάρχει και γυναίκα. Υπάρχει Κατερίνα, και γυναίκα, βεβαίως. Δηλαδή, ξέρεις, ναι. Όχι, ούτε από, από τους άντρες της ζωής μου έχω παράπονο. Ναι. Έτσι, έχω βιώσει τη λατρεία από μέρους τους και νομίζω ότι έχω ανταποδώσει κι εγώ. Θα έκανες πατέρα... ένα τρίτο γάμο? Όχι. Γιατί? Κοίταξε, ναι, τώρα ας μην είμαστε κατηγορηματικοί και δογματικοί, γιατί είναι και αστείο βέβαια. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει. Ας πούμε, όταν έκανα με τα κοριτσάκια μου, είχα την αίσθηση ότι δεν θα κάνω ένα παιδί στη ζωή μου, τέρμα, αυτό ήταν. Ναι. Ναι. Θα πω κάτι περίεργο. Είχα ζητήσει τότε στο γυναικολόγο μου να με στηράσει. Γιατί? Γιατί, για να μην ξαναμείνω έγκυος. Ναι. Ναι, ναι. Αλλά μου είπε αυτό δεν θα το κάνω. Είστε τόσο νέα, δεν πρόκειται να το κάνω αυτό, γιατί δεν ξέρετε πώς τα φέρνει η ζωή. Και τελικά η ζωή, Ουφ, και μετά, ναι, αυτό το... Ναι, έχω αυτό το υπέροχο αγόρι επίσης, μαζί με τα κορίτσια μου, που ήρθε στη ζωή μου αρκετά χρόνια μετά από τα κορίτσια. Έτσι, με 11 και 13 χρόνια διαφορά από τα κοριτσάκια μου. Και τελικά είδες τη ζωή όμως. Ναι. Αυτό που λέμε η ζωή είναι, γράφει τα καλύτερα σενάρια. Βεβαίως. Εν τω μεταξύ, εκτός από το 4 serial κλπ, έχεις ξεκινήσει και πρόβες στο θέατρο. Έχω ξεκινήσει, ναι, μετά την υπέροχη σονάτα του Σελινόφωτος που την κάναμε γαλλικά και ήταν μια υπέροχη διαδρομή για μένα, καινούρια προσέγγιση στο Ρίτσο. Ναι, κάνω τώρα ένα
έργο της Sheila Stevenson, το οποίο αρχίζει 8 Φεβρουαρίου στον Ορφέα. Μια μητέρα που έχει μια μεγάλη απώλεια και μπαίνει στη διαδικασία της συγχώρεσης. Ήμουν θολωμένη από τον ύπνο, δεν είχα ιδέα τι ώρα ήταν. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν τα παιδιά που πάλι είχαν ξεχάσει τα κλειδιά τους. Με το χιούμορ που έχει η Κατερίνα, σε μια δύσκολη πρόβα, όλο αυτό το πράγμα ότι αναιρείται και χαλαρώνουμε και μπορούμε πιο εύκολα μετά να δουλέψουμε κιόλας. Όταν πάει να πάρει το ύφος της ντίβας, η ίδια γελάει με αυτό και γελάμε όλοι μαζί. Όχι, δεν είναι καθόλου ντίβα Κατερίνα. Όταν την γνώρισα από κοντά, είδα ένα μικρό παιδί το οποίο έχει ανάγκη να μαθαίνει συνέχεια. Ανοίγει τα μάτια της, τα τεράστια, και σου λέει «Αλήθεια, αυτό είναι? Αχ, τι ωραία, κάτι μάθαμε σήμερα. Την άλλη μέρα, κάτι άλλο, κάτι άλλο». Και η Κατερίνα, εκτός από πολύ όμορφη, είναι εξαιρετική ηθοποιός και εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι άνθρωπος που σου δίνει χώρο. Δεν τα θέλει όλα για αυτόν. Είναι γλυκύτατη. Ένα ελάττωμα έχει και αυτό, θα το πω. Μιλάει μισά ελληνικά, μισά αγγλικά. Όταν λέει το method, πεθαίνουμε όλοι. Το λέει τέλεια, Κατερίνα μου. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Δεν ήθελα να ξέρω. Λες και ένα βήμα με χώριζε μόνο από ένα άγνωστο σκοτάδι και εγώ δεν ήθελα να μπω στο σκοτάδι αυτό. Είναι πάρα πολύ αγαπητή και νομίζω ότι ο λόγος που γίνεται αυτό, που δημιουργεί έτσι αυτό το περιβάλλον γύρω της, αυτές τις σχέσεις, είναι επειδή είναι πλήρης, είναι αυτάρκης. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανέναν. Παίρνεις πράγματα από την Κατερίνα, σου δίνει, σε συμβουλεύει και είναι μια πολύ καλή συνεργασία και άμα έχεις τέτοια άτομα δίπλα σου, δεν φοβάσαι τίποτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ όμορφη συνάντηση που είχαμε. Και για μένα έχω να σου πω ότι αισθάνθηκα 15 χρονών. Ναι, 15, ξέρεις πώς βρίσκονται δύο παλιές φίλες, παρότι όπως πολύ σωστά είπες και στην αρχή γνωριστήκαμε σήμερα, αισθάνθηκα έτσι μια πολύ καλή, έτσι, μια οικειότητα και μια πολύ καλή αύρα εδώ και σε ευχαριστώ και εσένα και όλους τους συνεργάτες. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σου λόγια. Θέλω να σου ευχηθώ να μείνεις αυτή που είσαι, γιατί πραγματικά είσαι μια καταπληκτική γυναίκα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ακολουθείς πάντα τα όνειρά σου όπως το κάνεις μέχρι σήμερα. Και τα καλύτερα και για τα παιδιά σου, που ξέρω πώς και τις ταλατρεύεις και πώς τα αγαπάς. Και θέλω να σου δώσω και ένα δωράκι από τα Λίλα Λό. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε και το Royal Olympic, το ξενοδοχείο που μας φιλοξένησε εδώ στο Roof Garden. Και φίλες και φίλοι, σας εύχομαι ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα. What you have to give me, all you say.